την έχουν αποκαλέσει γενέτειρα της Αφροδίτης. Για άλλους, είναι το πιο ηλιόλουστο νησί της Ευρώπης. Για εμάς τους Έλληνες, ένα αδερφό νησί που αν και λαλεί την ελληνική, εντούτοις δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ανήκει όμως σε όλους εσάς, γιατί αμέσως τώρα ξεκινά το δεύτερο μέρος του μεγάλου μεσοδεπορικού στο ανατολικότερο διαμάντι της Μεσογείου, την Κύπρο. Η Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου, βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του νησιού. Τώρα θα μου πείτε, στο κέντρο της Κύπρου των 9.250 τετραγωνικών χιλιομέτρων ή της Κύπρου των 5.900 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή μαζί ή χωρίς τα κατεχόμενα. Δεν θέλω όμως να ξεκινήσουμε έτσι δραματικά τη σημερινή μας περιήγηση στην πόλη. Θέλω να σας πάω στο πιο ζωντανό σημείο της πόλης, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της εμπορικής κίνησης, στην Οδό Λίδρας. Ως Λίδρα η Λευκωσία ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Σήμερα όμως η οδός Λίδρας είναι η πιο σύγχρονη όψη της πόλης. Ξεκινά από την πλατεία Ελευθερίας και θεωρείται ο πιο κεντρικός πεζόδρομος Λευκωσίας. Εδώ δεν θα βρείτε πολλούς τουρίστες, θα βρείτε όμως πολλές καφετέρειες και εστιατόρια, αλλά και εκατοντάδες καταστήματα για να πραγματοποιήσετε τις αγοραστικές σας επιθυμίες. Η Λευκωσία, κυρίες και κύριοι, δεν ζει πλέον στη σκιά του παρελθόντος της. Girar come fosse una tavola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola.